Γεια σας. Τα 10 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου συμπίπτουν με τη διεξαγωγή της δίκης στο πενταμελές εφετείο, όπου ήδη μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η υπόθεση του Παύλου, η υπόθεση των Αιγυπτίων αλλιεργατών και ολοκληρώνεται και η υπόθεση του ΠΑΜΕ. Όπως γνωρίζετε, εκδικάζεται η έφεση των κατηγορουμένων κατά της πρωτόδικης απόφασης που έκρινε, και αυτό πρέπει να το λέμε και να βαθαίνει η πληροφόρηση στα μυαλά των ανθρώπων, το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε ότι η δολοφονία εναντίον του Παύλου, η απόπειρα δολοφονία εναντίον των Αιγυπτίων αλλιεργατών, η απόπειρα δολοφονία που έγινε επικίνδυνη σωματική βλάβη εναντίον των κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, η απόπειρα δολοφονίας εναντίον των μελών του αντιεξουσιαστικού στεκιού Αντύπνοιας στα Πετράλωνα το 2008, η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Δημήτρη Κουσουρή το 1998, όλα αυτά και άλλα δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ήταν έργο της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγή, που σύμφωνα με την απόφαση έχει ναζιστική ιδεολογία που αποτέλεσε το κίνητρο των εγκληματικών πράξεων, και όλα αυτά ήταν σε γνώση της ηγεσίας. Προσδοκούμε το αποτέλεσμα της πρωτόδικης δίκης να επαναληφθεί και στο πενταμελές εφετείο, και είναι βέβαιο ότι το ενδιαφέρον και το δικό σας και η παρουσία σας στη δίκη θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Δύο σημεία θέλω να πω για να μην σας απασχολήσω περισσότερο. Λέμε ότι η εγκληματική οργάνωση, η ναζιστική οργάνωση είναι εγκληματική γιατί είναι ναζιστική. Σε αυτό πρέπει να βαθύνουμε όλοι και να συμπληρώσουμε την προσέγγισή μας. Θα έλεγα με τρία λόγια ότι η ένταξη στη ναζιστική οργάνωση, που λειτουργεί σε ένα σύστημα στρατιωτικού τύπου πειθαρχίας και υποταγής των κατώτερων στους ανώτερους, ο όρκος που επισφραγίζει την ένταξη για την εφαρμογή του ναζιστικού προγράμματος εναντίον των μεταναστών, εναντίον των κομμουνιστών, εναντίον των αντιφασιστών, όλα αυτά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με επιχειρήματα παρά μόνο με την τρομοκρατική βία, μόνο με την εγκληματική δραστηριότητα. Θέλω να σας πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι και φίλοι, δύο παραδείγματα για τη σύγκρουση των δύο κόσμων. Στο πρωτόδικο δικαστήριο ένας από τα θύματα ρωτήθηκε, ο Παναγιώτης Γκούτης, μεταλλεργάτης στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Όταν σας έκαναν μηνύσεις οι εργοδότες, εσείς τις υποστήκατε, συμμετείχατε στους αγώνες? Και τι είπε, και σημειώστε το. Λυπάμαι, λέει, αλλά σε μερικούς μόνο συμμετείχα αγώνες, γιατί τότε ήμουν άρρωστος και έκανα χημειοθεραπεία και έτσι δεν μπορούσα να βοηθήσω τους συντρόφους μου. Το ήθος του επαναστάτη, του κομμουνιστή, του αγωνιστή. Θα θυμάστε και από την ιστορία ότι οι εργάτες αγρότες δεν υπόγραψαν μια δήλωση για να πάνε στο σπίτι τους. Και έτσι εκτελέστηκαν. Διαλύθηκε η οικογένειά τους. Δεν μπόρεσαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με ό,τι συνέπειες υπήρχαν. Αυτός είναι ο ένας κόσμος. Η ηγεσία της Χρυσής Αυγής, η οποία έγραφε άθρα ο Χίτλερ για 1000 χρόνια, Χάι Χίτλερ, όπου ο παπάς μάθαινε το παιδάκι του στο Χάι Χίτλερ, όπου έλεγαν ότι εσείς ήταν οι αριστείς του πνεύματος στην Ευρώπη, όπου μάλιστα έλεγαν και μια λέξη για το 1945, αν από την ιστορία είχε δοθεί λίγη πίστοση χρόνου και ο Χίτλερ είχε ανακαλύψει το ατομικό όπλο, τότε δεν θα ήταν νικητής μόνο του ηθικού επίπεδου αλλά και του στρατιωτικού. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι ναζιστές,
όταν διαπίστωσαν ότι η ναζιστική ιδεολογία διερευνάται ως κίνητρο των εγκληματικών τους πράξεων, τι είπαν όλοι? Δεν είμαστε ναζιστές. Μας προσβάλλετε, μας θίγετε, μας εξυβρίζετε. Είναι η μοναδική στην ιστορία σε τόσο υψηλό μαζικό επίπεδο μαζική αποκήρυξη της ιδεολογίας τους, μια μαζική δήλωση μετανοίας. Και μάλιστα ο Έζρα Μπάουντ, ο μεγάλος ποιητής, αλλά που είχε ιδέες που προσέγγιζαν τις δικές τους, είχε πει: αν δεν υπερασπίζεσαι τις ιδέες σου, οι ιδέες σου δεν αξίζουν ή δεν αξίζεις εσύ. Αυτοί είναι οι ναζιστές, οι οποίοι θεωρούνται ότι θίγονται όταν τους λένε ότι είναι ναζιστές, ενώ συνεχίζουν πραγματικά να πιστεύουν σε αυτή την ιδεολογία. Ο ναζισμός λοιπόν δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Μη βλέπετε τη Χρυσή Αυγή που φαίνεται αποδυναμωμένη ύστερα και από τις διασπάσεις. Οι συνολικές οργανώσεις που απαρτίζουν την ενιαία ναζιστική οργάνωση είναι παρόν, είναι επικίνδυνοι, δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε την επικινδυνότητά τους και πρέπει να την υποχρεώσουμε, όχι μόνο μέσα από μια δικαστική απόφαση που όσο σημαντική και να είναι δεν αρκεί, αλλά μέσα από τον μαζικό αγώνα της νεολαίας, του λαού, των εργαζομένων, μέσα από την έκφραση της ανάσας σας που πρέπει να την αισθάνονται εκείνοι που αποφασίζουν, να τους ξαναστρέψουμε στα λαγούμια τους, στις τρύπες τους. Πουθενά λοιπόν ανοχή στον ναζισμό που πρέπει να καταδικαστεί μια για πάντα και που δεν έχει περιοριστεί η επικινδυνότητά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τη δύναμή σας θα ξανακερδίσουμε. Ευχαριστώ.